Γεια σας, καλώς ορίσατε στο επόμενο επεισόδιο, γενικότερα στο κανάλι. Και σήμερα θα σας πω έναν από τους καλύτερους τρόπους, πιστεύω τον καλύτερο τρόπο, για να πάρεις λεφτά στο GTA. Εσύ συγκεκριμένα δεν θα πάρεις λεφτά, αλλά μπορείς να βοηθήσεις έναν φίλο σου, για ένα τυχαίο, να μαζέψει χρήματα, να πάρει facility και να σου δώσει. Ο τρόπος είναι, χρειάζεσαι ένα facility, να κάνεις το heist, το act 1, το doomsday heist, και μετά να πας στο act 2. Αφού φτάσεις στο act 2, απλά κάνε όλα τα setup και φτάσε μέχρι το τέλος. Τώρα απλά θα κάνετε ό,τι σας λέει το heist να... Ό,τι σας λέει, έχει και οδηγίες να πούμε, εντάξει. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες και γενικότερα θα σας πω στο τέλος πια τι θα αλλάξει με το heist. Ένας καλύτερος τρόπος για να κάνεις το heist είναι, εγώ πιστεύω ότι εσύ πρέπει να πάρεις το Stromberg. Ο φίλος σου πρέπει να πάρει το Avenger και να πάει σε αυτήν την συγκεκριμένη τοποθεσία εδώ, διότι δεν έρχονται πολλά αυτοκίνητα και είναι πιο κοντά. Αυτή η τοποθεσία γενικότερα είναι πολύ χρήσιμη, γιατί δεν θα μπορούν να σε σκοτώσουν εύκολα τα αυτοκίνητα των εχθρών. Το παιχνίδι σου λέει να πας πάνω από το υποβρύχιο, αλλά δεν θα πας εκεί γιατί θα είναι πιο δύσκολο ώστε να το προσγειώσεις ξανά. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα αυτό, απλά πήγαινε σε μια και καλή συστερτιά. Πολύ ωραίος οδηγός είμαι, τέλος πάντων. Αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται, θα το κάνω skip γιατί απλώς πρέπει να φτάσω στο υποβρύχιο. Θα το πούμε όταν φτάσω. Αφού μπείτε στο υποβρύχιο, σκοτώστε τους δύο εχθρούς. Τον ένα εχθρό που είναι μόνος του, άλλους τρεις. Και απλά τελειώστε το heist. Αυτό πρέπει να κάνετε απλώς, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Είναι άλλοι δύο εχθροί σε αυτό το δωμάτιο. Σας δείχνω κιόλας που βρίσκονται για να σας διευκολύνει, σε περίπτωση που δεν είστε και πολύ καλοί στο στόχο ή γενικότερα δεν ξέρετε τους εχθρούς που βρίσκονται. Άμα δεν έχεις κάποιον φίλο, sorry ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να πάρεις λεφτά μόνος σου χρησιμοποιώντας αυτό. Γενικότερα αυτή η πίστα έχει ένα σπαστικό, υπάρχει ένα συγκεκριμένο cutscene. Αφού σκοτώσεις τους τυπάδες, πρέπει να σου πει να κάνεις ένα find contact. Αφού κατεβήσεις δύο σκάλες, θα πας ακριβώς από πίσω και θα βρεις αυτό το κελί. Με interrogate εννοεί απλώς να σημαδέψεις μέχρι να σου μιλήσει, εντάξει. Αφού εμφανιστεί το κίτρινο στο χάρτη, πήγαινε πάνω. Και εκεί θα υπάρχει ένας εχθρός λογικά, γιατί συνήθως ανεβαίνει ένας, δεν ξέρω γιατί. Πάντα το κάνει, σε εμένα τουλάχιστον. Αφού ανεβείς και τις δύο σκάλες, θα φτάσεις στο control room, όπου εκεί θα πρέπει να το τραβήξεις φωτογραφία. Αφού το τραβήξεις φωτογραφία, θα πρέπει να βάλεις τον Clifford στην κονσόλα. Απλά πάτα το βελάκι που σου λέει πάνω. Αφού τον βάλεις τον Clifford, θα αρχίσει το πολύ σπαστικό cutscene, το οποίο είναι unskippable, πρέπει να το ακούσεις τόση ώρα, για πάντα, συνεχόμενα. Αλλά εντάξει, τι να κάνεις, θα πρέπει να περιμένεις λίγο. Αλλά επειδή γενικότερα αυτό το βίντεο δεν είναι για να σας δείξω το heist, θα το κάνουμε skip αυτό. Αφού γυρίσεις πίσω στο Avenger, συνιστώ να μπείτε σε ή οδηγό ή συνοδηγό, διότι είναι πιο εύκολο να κάνεις το glitch, γιατί θα μπορείς να καταλάβεις πότε πρέπει. Βοηθάει γενικότερα αυτό. Και τώρα απλά θα πρέπει να οδηγήσουμε πίσω, δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό, δεν πειράζει όμως. Ας περιμένουμε. Thank you.
Αφού φτάσετε έξω από το hangar, πρέπει να προσγειώσετε μέσα. Θα πατήσετε quick menu και θα πατήσετε κλείσιμο εφαρμογής με το που δείτε το παίχτη να κατεβαίνει. Αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό προσέξτε μην το χάσετε. Με το που δείτε την πόρτα του Avenger να κατεβαίνει, κλείστε την εφαρμογή. Ο host, αυτός που έχει το facility να το κάνει. Είναι σημαντικό διότι άμα το χάσετε εκείνη την ώρα, τότε θα πρέπει να ξανακάνετε όλα τα setup από την αρχή. Και έτσι θα μπορείτε να πάρετε 1 εκατομμύριο σε 10 λεπτά.